μεγάλη σέντρα που έγινε από τα αριστερά, ακριβώς από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, από τον Ζούπερ κερδίζει την κεφαλιά, δυνατός ο Σεφέροβιτς μέσα στην περιοχή και στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνιά του Γιώρης, γράφοντας το Γαλλία, Ελβετία 0-1. Έχω δει σε πρώτη φάση, δεν έχω δει replay ακόμα, αλλά ίσως να υπάρχει φάουλ. Ένα μικρό σπρόξιμο και δεν ξέρω πώς θα το δουν οι διαιτητές και το VAR, αν δουν ότι αυτό το σπρόξιμο μας δίνει φάουλ ή όχι. Γίνεται η σέντρα, γίνεται και ένα ψηλό σπρόξιμο, ένα τσεκάρισμα όπως λένε και στο μπάσκετ, αλλά δεν νομίζω ότι θα δοθεί φάουλ. Να το δω και πάλι, δεν νομίζω ότι θα δοθεί φάουλ. Έχει πάρει ο Σεφέροβιτς την κεφαλιά καθαρά, έχει ακουμπήσει λίγο τον αμυντικό, τον Γάλλο αμυντικό, τον Λεκλέ, αλλά νομίζω ότι παίρνει καθαρά την μπάλα με το κεφάλι, της έλλειψης μπάλα στη δεξιά γωνιά του Γιωρίς και έτσι λοιπόν οι Ελβετοί προηγούνται με 0-1, αφού ο έλεγχος που έγινε από το VAR έδειξε αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι αυτό το ψιλοσπρόξιμο, το τσεκάρισμα αν θέλετε με το χέρι λίγο πάνω στην πλάτη του Λεκλέ δεν ήταν σπρόξιμο, δεν ήταν αυτό που, μια επαφή που θα μπορούσε να δοθεί ως φάουλ. Ο Τιτιέ Ντεσάνγκ είναι στον πάγκο του. Λίγο τον είδα ανήσυχο τώρα και μετά από αυτή την εξέλιξη, καθώς οι Ελβετοί στην πρώτη ουσιαστική επίσκεψη στα καρέ του Γιωρίς προηγούνται με τον Σεφέροβιτς και μετά από αυτή την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Ζούπερ. Αλλάζει το παιχνίδι τώρα. Οι Γάλλοι όλοι προωθημένοι κάτω από τη μεσαία γραμμή και στην άμυνά τους, στον χώρο άμυνάς τους, οι Ελβετοί. Ρεσμάν, προσπάθεια η οποία γίνεται με τον, από τα αριστερά με τον Καντέ. Καντέ γυρίζει πίσω για τον Κιμπεμπέ και για τον Πογκμπά. Όλοι οι Γάλλοι στον χώρο επίθεσης. Η μπάλα αριστερά και πάλι Πογκμπά, Καντέ, Ριεσμάν από τα αριστερά συγκλίνει προς τον άξονα και κερδίζει το φάουλ. Είναι ένα φάουλ 10 μέτρα περίπου έξω από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά ακριβώς στην προέκταση της κάθε της γραμμής της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά με τον Κριεσμάν. Αυτό το φάουλ, όλοι οι παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή στη γραμμή έχουν στηθεί, τόσο η αμυντική όσο και η επιθετική. Έχει περάσει μπροστά για να διεκδικήσει αυτή την κεφαλιά και ο Πογκμπά και η ψηλή αμυντική των Γάλλων με τον Κιμπεμπέ. Κριεσμάν θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, εκτελεί στο κέντρο εκεί όπου προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά τελικά και διώχνει ο Φρόιλερ για να απομακρύνει ο Εμπολό. Όλοι στο 1 τρίτο του γηπέδου από τα αριστερά τώρα, Κομάν. Κομάν κρατάει την μπάλα για τον Πογκμπά. Πογκμπά για τον Μπενζεμά. Από τα δεξιά και πάλι προσπάθεια για τους Γάλλους. Καντέ. Καντέ γυρίζει στα αριστερά εκεί όπου ο Ραμπιό έχει την μπάλα. Βγάζει για τον Μπενζεμά. Έξω από την περιοχή. Έξω αριστερά ο Μπενζεμά. Τη γυρίζει πιο πίσω πάλι στο Ραμπιό. Ραμπιό, Πογκμπά. Δεν μπορούν να βρουν διέξω τους. Είναι όλοι οι παίκτες στα 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Διπλή ζώνη άμυνας από τους Ελβετούς. Η σέντρα η οποία γίνεται στην καρδιά της άμυνας εκεί όπου με το κεφάλι διώχνει πάρα πολύ ωραία ο Ελβέτη. Θα μπορέσουν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους οι Ελβετοί. Ναι, τη βγάζουν. Από τα αριστερά τώρα θα περάσουν και τη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου είναι μόνος του, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα αυτός ο Ζούπερ. Ο Ζούπερ φτάνει έξω αριστερά. Πατάει την μπάλα. Ω, έχουμε πέναλτι. Να δω αν θα δοθεί κάτι εδώ. Διαμαρτύρεται ο Ζούπερ. Ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι θα έχουμε VAR και ότι θα πάμε σε πέναλτι. Για να δούμε. Η μπάλα δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνεχίζεται. Οι Γάλλοι στην επίθεση τώρα με τον Ραμπιό για τον Μπενζεμά από τα αριστερά, έξω αριστερά. Συγκλίνει στον άξονα, δεν κάνει το σουτ. Εμπαπέ μες στην περιοχή. Εμπαπέ πέφτει και αυτός. Πάτημα στο πόδι και άλλη φάση για πέναλτι. Βγαίνουν οι Ελβετοί. Υπάρχουν δύο φάσεις οι οποίες θα ελεγχθούν για πέναλτι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έχει να γίνει τώρα. Θα ελεγχθεί η πρώτη φάση για πέναλτι πάνω στους Ελβετούς και θα δοθεί πέναλτι. Πέναλτι για τους Ελβετούς. Αυτό που λέγαμε στην αρχή
Η φάση αυτή, του λένε όχι πέναλτι κατευθείαν. Δείχνει ότι θα πρέπει να πάρει να τις δει τις φάσεις ο Ελβετός διαιτητής. Έδειξε, νόμιζα ότι έδειχνε. Είναι δύσκολη φάση, είναι εκτός, είναι εντός, είναι ακριβώς στη γραμμή. Η φάση η οποία γίνεται, το φάουλ που γίνεται πάνω στον Ζούμπερ, έξω από την περιοχή ακριβώς, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, είναι και πέναλτι, συνεχίζεται είναι μέσα, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Πάντα λέμε ότι η πρώτη εντύπωση είναι και η σωστή. Είπαμε λοιπόν από την αρχή ότι μάλλον εκεί έχουμε πέναλτι, και είναι το πέναλτι που δίνεται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης πάνω στον Ζούμπερ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης μέχρι τώρα. Με το είχαμε πει, με διαφορά. Γίνεται λοιπόν το πέναλτι πάνω στον Ζούμπερ. Ο Βαράν ήταν που το έκανε. Ο Βαράν νομίζω, ή ο Παβάρ. Βαράν. Ο Βαράν είναι, γιατί κοιτάξαμε αν είναι πέναλτι ή όχι, χάσαμε τον αμυντικό. Ο Βαράν λοιπόν έκανε το πέναλτι αυτό. Απρόσεκτος. Έκανε το tackling για να κόψει την σέντρα, την πιθανή σέντρα, αλλά πάρα πολύ όμορφα ο Ζούμπερ πήγε να πατήσει την μπάλα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Βαράν να τον βρει στα πόδια και να καταλογίσει ο διαιτητής με τη χρήση του VAR το πέναλτι. Ένα πέναλτι που θα φέρει τον έτερο αριστερό αμυντικό, τον Ροντρίγκες, αν είδα καλά, να εκτελεί αυτό το πέναλτι. Γιορίς, κάτω από τα δοκάρια. Ροντρίγκες για την Ελβετία, ο παίκτης της Τωρίνο. Ρικάρντο Ροντρίγκες θα εκτελέσει στο 55. Εκτελεί, αποκρούει ο Γιορίς και μπλοκάρει την μπάλα. Απίστευτη εξέλιξη. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελβετία να κάνει το 0-2. Τον ψώνισε ο Γιορίς. Έπεσε στη δεξιά του γωνιά. Συρτό το πέναλτι από τον Ροντρίγκες. Πέφτει στο δεξί του δοκάρι ο Γιορίς. Απλώνει το χέρι, βρίσκει την μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια την μπλοκάρει. Εξαιρετική αντίδραση από τον Γάλλο τερματοφύλακα. Κρατάει ζωντανή την Γαλλία στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Γαλλία, Ελβετία 0-1 με τον γκολ του Σεφέροβιτς. Χαμένο πέναλτι για τους Ελβετούς στο 55 από τον Ροντρίγκες. Ανάσα για τους Γάλλους. Κομάν. Τώρα πάνε οι Γάλλοι έξω από την περιοχή. Σακίρι κόβει την μπάλα. Θα βγάλει στην αντεπίθεση στο Σεφέροβιτς. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Πάει ο Βαράν πάνω. Τον κλείνει, τον καθυστερεί. Γυρίζει πίσω ο Σεφέροβιτς. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η Ελβετία. Εξαιρετικό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, 56ο λεπτό. Γίνεται στο Βουκουρέστι. 25.000 θεατές παρακολουθούν αυτό το εξαιρετικό ματς μεταξύ δύο ομάδων που τα έχουν πάει, θα έλεγα, από την πλευρά τους αρκετά καλά. Βέβαια, καλύτερα η Ελβετία, η οποία προηγείται με 1-0. Η προσπάθεια από τους Γάλλους για τον από δεξιά για τον Κρεσμάν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ είναι το 1-1 για την Γαλλία, με τον Μπενζέμα να παίρνει την κάθετη παλιά από τον Εμπαπέ. Κρεσμάν στον Εμπαπέ έξω από την περιοχή. Η κάθετη παλιά, φάτσα με την εστία στον Μπενζέμα. Αυτός δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το Γαλλία-Ελβετία 1-1 στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι, οι οποίοι γυρίζουν από την κόλαση από το 55, εκεί που βρέθηκαν πίσω με 1-0, είχαν και πέναλτι στην πλάτη τους. Τελικά τους έσωσε σε πρώτη φάση ο Γιορίς, απέκρουσε αυτό το πέναλτι και δύο λεπτά αργότερα έκαναν το 1-1 με το εξαιρετικό αυτό γκολ από τον Μπενζεμά. Πήρε την κάθετη πάσα ακριβώς στην καρδιά της άμυνας από τον Εμπαπέ. Τυχερό στο κοντρόλ, γιατί ήταν κοντρόλ και με το τακουνάκι ουσιαστικά, με το πόδι πίσω από την πορεία που είχε το σώμα του Μπενζεμά. Τη βρήκε την μπάλα μπροστά του και λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή πλασάρισε με το αριστερό, γράφοντας το Γαλλία Ελβετία 1-1. Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει στο 58. Οι Γάλλοι και πάλι στο προσκήνιο. Από τα αριστερά είναι ο Κομάν, ο οποίος περιμένει την μπάλα. Θα την πάρει έξω αριστερά. Ο Κομάν θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Ναι, πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει, κάνει την σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει ο Ελβέτη και πάει η μπάλα στο Σακίρι έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και πάλι στους Γάλλους. Με τον Κομάν
Κομάν για τον Κρισμάν. Τακουνάκι Κρισμάν μέσα στην μικρή περιοχή. Κάνει τον πλασέ γκολ. Γκολ και δεν ξέρω αν είναι offside και πάλι ο Μπενζεμά. Θα το δούμε. Μάλλον έρχεται από πίσω. Έγινε το πλασέ από τα αριστερά. Από τον Κρισμάν. Έκρυψαν την μπάλα εκεί με τα κουνάκι με τον Εμπαπέ. Κάνει το πλασέ. Απομακρύνει ο Ζόμερ. Η μπάλα παίρνει ύψος και πάνω ακριβώς στη γραμμή. Έρχεται ο Μπενζεμά στο αριστερό δοκάρι να κάνει με κεφαλιά το Γαλλία. Ελβετία 2-1 στο 59. Απίστευτη πραγματικά εξέλιξη. Ένα πεντάλεπτο αξέχαστο και για τις δύο ομάδες. Με τους Γάλλους να είναι οι κερδισμένοι αυτής της εξέλιξης, αυτού του θρίλερ. Η Γαλλία βρέθηκε στο 55 με την πλάτη στον τοίχο. 0-1 και πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο χάθηκε από τον Ροντρίγκες. Και από εκεί και πέρα τους πήρε τους Ελβετούς η κάτω βόλτα. Ήρθε το 1-1 από τον... Δεν υπάρχει κανένα offside. Υπάρχει το 1-1 από τους Γάλλους με τον Μπενζεμά. Και η προσπάθεια τώρα εδώ, δύο λεπτά αργότερα, από το τακουνάκι του Εμπαπέ για τον Κρισμάν μέσα στην περιοχή και ακριβώς από την μικρή περιοχή τη γραμμή. Κάνει το πλασέ, απομακρύνει ο Ζόμερ και ένα μέτρο από την εστία και στο δεξί δοκάρι ο Μπενζεμά με κεφαλιά κάνει τα δύο τα προσωπικά του τέρματα, δύο τα τέρματα της Γαλλίας. Γαλλία, Ελβετία 2-1 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Μπάμπη, νομίζω ότι βλέπουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί παγκόσμιοι πρωταθλητές αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο, έτσι. Ναι, είναι φανταστική εξέλιξη της αναμέτρησης. Είπαμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια τα οποία βγάζουν προσωπικότητες, αναδεικνύουν προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο το να ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο και να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Οι προσωπικότητες φαίνονται και στα δύσκολα. Και εδώ τι έχει φανεί. Έχει φανεί η προσωπικότητα ενός μεγάλου τερματοφύλακα που απέκρουσε το πέναλτι του Γιορίς. Έχει φανεί η προσωπικότητα του Κρισμάν και στα δύο γκολ. Η προσωπικότητα και το Εμπαπέ. Του Εμπαπέ, και το Εμπαπέ με τις δύο τελικές ουσιαστικά, με τις δύο δεν βγαίνει. Κομάν από τα αριστερά. Κομάν μπαίνει μέσα στην περιοχή, κλείνεται από δύο. Θα βγάλει για τον Μπενζεμά το σουτ. Κόβει ο Ακαντζή. Ποκμπά το σουτ. Κολάρα. Ακριβώς από τον άξονα. Ο Ποκμπά θα κάνει το φαλτσαριστό σουτ και θα σημαδεύσει εκεί που πηγαίνουν οι αράχτες. Στην αριστερή γωνιά του Ζόμερ. Ο Ζόμερ ο οποίος πετάχτηκε και η μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να πιάσει εκεί. Ένα τεχνικό, ένα πλασαριστό σουτ από τον Ποκμπά, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και ακριβώς από τον άξονα η μπάλα καρφώθηκε στο αριστερό γάμα. Απίστευτο γκολ το οποίο το πανηγυρίζει ο Ποκμπά. Άπιαστο το σουτ. Καταπληκτικό γκολ. Μεγάλο γκολ για τους Γάλλους. Να το ξαναδούμε, να το απολαύσουμε. Και μακάρι να το δείτε κι εσείς. Είναι αρκετά έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, γύρω στα 3-4 μέτρα. Αλλά η μπάλα πηγαίνει ακριβώς στο γάμα, εκεί που είναι και η κάμερα, την οποία την ρίχνει και αυτή κάτω. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Ελβετός τερματοφύλακας, ο Ζόμερ, στο 75 λεπτό το γκολ αυτό από τον Ποκμπά. Καταπληκτικό σουτ, καταπληκτικό γκολ. Γαλλία, Ελβετία 3-1. Το 0-1 με τον Σεφέροβιτς στο 15 και η Γαλλία κυριολεκτικά κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Μπενζεμά στο 57 το 1-1. Μπενζεμά στο 59 το 2-1. Ποκμπά στο 75 το 3-1. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο 0-1, στο 55, υπήρχε χαμένο πέναλτι για τους Ελβετούς. Η τεράστια ευκαιρία θα τους μείνει σαν πόνο, σαν καημός αυτό, το χαμένο πέναλτι, γιατί ίσως να ήταν, αν έμπαινε γκολ, να μην μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αν και ήθελε πολύ χρόνο σίγουρα το παιχνίδι, θα ήθελε πάρα πολύ χρόνο για να τελειώσει, αλλά ξέρεις, Τάσο, και ψυχολογικά ένα 0-2, νομίζω ότι γυρνάει πάρα πολύ. Σεφέροβιτς και πάλι. Η σέντρα η οποία έγινε από δεξιά από τον Μπαμπού και ο Σεφέροβιτς και πάλι δυνατός μέσα στο κέντρο της επίθεσης πηδάει, παίρνει την κεφαλιά και γράφει στο 81 το Γαλλία-Ελβετία 3-2.
Ποτέ μη λες ποτέ. Πάμε για παράταση. Ποτέ μη λες ποτέ. 3-3 θα λήξει αυτό, έτσι. Ο Σεφέροβιτς δεν παίζεται εκεί μέσα στο κέντρο της μεγάλης περιοχής. Πηδάει πάλι αρχοντικά, παίρνει την κεφαλιά, καρφωτεί κεφαλιά. Τον σπρώχνει και από πίσω εκεί ο Παβάρ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι τρομερός. Τρομερός. Ήταν και πάρα πολύ καλή σέντρα από τα δεξιά που έγινε έξω από την περιοχή από τον Κέβιν Παππού. Και η προσπάθεια η οποία έγινε βέβαια ήταν η κεφαλιά από τον Σεφέροβιτς, το δεύτερο προσωπικό του γκολ, δεύτερο για την Ελβετία, 3-2. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε φίλες και φίλοι στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Γαλλία, Ελβετία, 3-2. Πάνω που έλεγα ότι έχουν ρίξει ταχύτητα οι Γάλλοι και θέλουν να κρατήσουν τους Ελβετούς μακριά από την εστία τους, έγινε αυτή η σέντρα και το 3-2. Τους έβαλα στην πρίζα τώρα, έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Η κάθε την παλιά η οποία βγαίνει για τον Εμπαπέ έξω από την περιοχή και από τα δεξιά παρεμβαίνει εκεί και βγάζει την μπάλα ο Ακατζή σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που είναι δίπλα από το σημαίακι του corner. Οι κάμερες στο Σεφέροβιτς για το δεύτερο προσωπικό του goal. Και οι Γάλλοι οι οποίοι πανηγυρίζουν ακόμα παρότι δέχτηκαν τον goal για το 3-2 με το οποίο προηγείται η γαλλική ομάδα. Εμπαπέ στη γωνιά, μονομαχή, κερδίζει το πλάγιο out. Ροκανίζει τον χρόνο η γαλλική ομάδα, ο Μπενζεμά ήταν. Με τον Βάργκας. Ο Βάργκας ο οποίος έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Καθυστερούν για το πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που είναι με τον Παβάρ. Παβάρ για τον Κριεσμάν. Μπενζεμά. Θα δοθεί φάουλ, όχι, Κριεσμάν παίρνει την μπάλα. Την βγάζει έξω στον άξονα. Το σουτ κεραυνός. Μεγάλο το σουτ, δυνατό το σουτ που γίνεται εκεί από τον Ραπιό. Βρέθηκε στον άξονα και αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Περίπου στα 30 μέτρα είχε χώρο μπροστά του, είχε πεδίο για να κάνει αυτό το σουτ. Αλλά κάτω από τη μεσαία γραμμή χάνει την μπάλα εκεί. Τζάκα, πάνε να βγει στην αντεπίθεση η ομάδα της Ελβετίας. Κάτι την παλιά η οποία γίνεται έξω από την περιοχή. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Γκολ. Είναι το 3-3 για τους Ελβετούς. Ένα γκολ από τον Γκαβράνοβιτς. Να που έγινε το λάθος στην μεσαία γραμμή. Εκεί όπου έκλεψε την μπάλα από τον Ποκουμπά. Ο Τζάκα βγάζει την κάθε την πάσα έξω από την περιοχή. Εκεί όπου ο Γκαβράνοβιτς στο πάρι αποφεύγει τον Βαράν και κάνει το πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Κοιτάξτε παιχνίδι που γίνεται. Δεζαβού, δεζαβού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Επανάληψη του προηγούμενου αγώνα. Από το 3-1 η Γαλλία δέχεται 2 γκολ. Στο 75, στο 81 συγγνώμη, από τον Γκαβράνοβιτς, από τον Στεφάνοβιτς και τώρα ο Γκαβράνοβιτς στο 90 κάνει το 3-3. Πάμε να δούμε και τα γκολ από την αρχή γιατί τα μπέρδεψα λίγο. Είχαμε με τον Σεφέροβιτς το 0-1 στο 15. Χαμένο πέναλτι στο 55 για τους Ελβετούς να κάνουν το 0-2. Και αντί αυτού είχαμε τον Μπενζεμά στο 57 και στο 59 να κάνει την ανατροπή, να δίνει προβάδισμα στους Γάλλους και ο Ποκμπά με ένα καταπληκτικό γκολ στο 75 να γράφει το 3-1. Και εκεί που όλα έδειγναν εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τους Γάλλους, ήρθε στο 81 το δεύτερο γκολ του Σεφέροβιτς να φέρει τους Γάλλους και πάλι σε δύσκολη θέση και στο 90 ο Γκαβράνοβιτς να κάνει το 3-3. Και εδώ να δούμε τώρα τι θα γίνει. Με τον Γκριεσμάν να είναι εκτός αγωνιστικού χώρου για τους Γάλλους. Ένας παίκτης ιδιαίτερα σημαντικός για τη γαλλική ομάδα. Τον έβγαλε ο Ντεσάμ καθώς δεν περίμενε ότι η ομάδα θα έχει, το παιχνίδι θα έχει τέτοια εξέλιξη από τη μία, αλλά και από την άλλη τον έβγαλε για να περάσει το Σουσουκό, ένα παίκτη πιο φρέσκα πόδια στην μεσαία γραμμή. Έγινε όμως το λάθος στη μεσαία γραμμή, μία πάσα από τον έμπειρο, τον Τζάκα, και ο Γκαβράνοβιτς με πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, αφού απέφυγε έναν Γάλλο, τον Βαράν έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε με πλασέ το 3-3 στην δεξιά γωνιά του Γιωρίς, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Κομάν έξω από την περιοχή των Ελβετών. Κόβεται και δεν κερδίζει καν το πλάγιο out, γιατί μετά από την παρέμβαση που έκανε εκεί ο Γκαβράνοβιτς, ο σκόρερ, η μπάλα χτύπησε και πάλι στον Κομάν και έχουμε το πλάγιο out για τους Ελβετούς έξω από τη μεγάλη τους περιοχή. Ντεσάμ σηκώνεται από τον πάγκο του. Λέει στους παίκτες του να ηρεμήσουν.
σηκωμένος και ο έτερος προπονητής, ο Πέτκοβιτς, για τους Ελβετούς. Προβληματισμό στην εξέδρα για τους Γάλλους, πανηγύρια για τους Ελβετούς. Η προσπάθεια η οποία γίνεται Καντέ μες στην περιοχή. Ο Καντέ πάει να γυρίσει, πέφτουν πάνω του δύο παίκτες και τελικά ο Μπαμπού κάτσε την μπάλα έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Σεφέροβιτς έχει γυρίσει πίσω, γυρίζει και πάλι στον Μπαμπού. Έξω από την περιοχή των Ελβετών. Η κόντρα που γίνεται από τον Καντέ, πλάγιο out για τους Ελβετούς. Τα παίξε όλα για όλα ο Πέτκοβιτς. Μετά το 3-1 δεν είχε να χάσει τίποτα. Πήρε τα ρίσκα του και τελικά σοφάρισε. Η Ελβετία θα οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Είμαστε στον 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχω δει πόσα λεπτά είναι των καθυστερήσεων, αλλά θεωρώ ότι 1-2 ακόμα. Δεν ξέρω, Τάσο, αν είδες πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά τώρα είναι 3 λεπτά έχει δώσει. 3 λεπτά. Είμαστε στον 24ο. Άρα πρέπει να σφυρίξω που να είναι. Γίνεται κάθε την παλιά. Μέσα στην περιοχή. Βγαίνει, γιατί δεν μπόρεσε εκεί να κάνει καλά τον κοντρόλο ο Μεχμέντη. Έγινε η βαθιά παλιά. Μέσα στην καρδιά της άμυνας των Γάλλων. Ο Μεχμέντη βγήκε στην πλάτη τους. Πάει να κάνει το κοντρόλο με το δεξί. Δεν μπόρεσε να την φέρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Βγήκε γρήγορα ο Λιωρίς και μπλοκάρισε την μπάλα. Νέα παλιά τώρα για τους Γάλλους από τα δεξιά, εκεί όπου ο Σισοκό ταλαιπωρεί τον Ελβετό αμυντικό. Δεύτερο και δεύτερο γίνεται η σέντρα μες στην περιοχή. Κομάν, κομάν το σουτ, δοκάρι στο γάμα η μπάλα. Απίστευτο, απίστευτο σουτ από τον Κομάν. Έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Από μέσα αριστερά αυτός έκανε το κοντρόλ. Κάνει το σουτ με το δεξί. Σημαδεύει την απέναντι γωνιά. Η μπάλα χτυπάει στη συμβολή των δοκαριών του Ζόμερ και φεύγει η μπάλα out. Και είναι η τελευταία φάση. Ματσάρα, για κανονική, ματσάρα. Τι άλλο να περιμένεις. 6 γκολ, ένα χαμένο πέναλτι, ένα δοκάρι στο 94ο λεπτό. Οι δύο ομάδες πάνε στην παράταση. Γαλλία, Ελβετία, 3-3. Συναρπαστικά παιχνίδια έχουμε δει σήμερα. Εξαιρετικά, απίστευτα. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου για αυτά τα δύο φάλ, που έλεγε και πριν. Και 10 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή. Και τον βλέπω αγριεμένο τον Τζάκα για να το κάνει απευθείας. Τείχος, ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή για τους Γάλλους. Ο Τζάκα θα το κάνει απευθείας. Είμαι σίγουρος. Δεν θα δώσει την μπάλα. Γκρανίτ Τζάκα. Θα το εκτελέσει με τα αριστερό. Περνάει η μπάλα πάνω ψηλά από την εστία του Γιωρίς. Από τον αρχηγό των Ελβετών. Το άκουσες? Πιστεύω ότι το άκουσες, Τάσο. Είναι το τελικό σφύριγμα. Τέλος του αγώνα, τέλος της παράτασης. Γαλλία-Ελβετία 3-3. Οι δύο ομάδες πάνε στα πέναλτι. Το 0-1 για την Ελβετία στο 15 με τον Σεφέροβιτς με κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Στο 55 η Ελβετία έχασε την τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά, αλλά το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ροντρίγκες το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της γαλλικής ομάδας, ο Γιωρίς, στην δεξιά του γωνιά. Και 2 λεπτά αργότερα, στο 57, ο Μπενζεμά έκανε το 1-1 για τους Γάλλους. Πριν συνέλθουν, οι Ελβετοί δέχτηκαν και δεύτερο γκολ. Πάλι από τον Μπενζεμά στο 59. Και ο Πογμπά με ένα καταπληκτικό σούτ στο 50, στο 75, κάνει το 3-1 και φέρνει την Γαλλία πάρα πολύ κοντά στους 8 του Euro. Ωστόσο, οι Ελβετοί είχαν αντίθετη άποψη. Τα παίξαν όλα. Έριξε ο Πέτκοβιτς επιθετικούς στην ενδεκάδα και ο Σεφέροβιτς μετά από σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Μπαμπού με κεφαλιά ακριβώς στο κέντρο της εστίας κάνει το 3-2 για τους Ελβετούς και ο Γκαβράνοβιτς στο 90 το 3-3 για την ελβετική ομάδα η οποία οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση αφού το σούτ που έκανε στο 94 στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα ο Κομάν βρήκε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ζόμερ σε αυτό το διαγώνιο σουτ που έγινε από τον διαιτητή Μάριο Γκαβράνοβιτς, ο παίκτης
ο οποίος γύρισε το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Πέτυχε την ισοφάριση, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι για την Ελβετία. Ούκο Γιώρης κάτω από τα τέρματα για τους Γάλλους, ο αρχηγός της ομάδας. Στο προηγούμενο πέναλτι ο Μπενζεμά του είπε που να πέσει του Γιώρης. Τώρα δεν ξέρω αν θα ο Μπενζεμά έχει σφίξει πάλι κάτι και ξέρει κάτι. Εντάξει, οι παίκτες είναι πολλοί που παίζουν στις ίδιες ομάδες και τα λοιπά, οπότε ξέρεις, γνωρίζονται. Βοηθάει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, Μάριο Γκαβράνοβιτς στο πρώτο πέναλτι για τους Ελβετούς. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά, στην αριστερή, ο Γιώρης. Ελβετία, Γαλλία, 1-0 με τον Γκαβράνοβιτς. Η πίεση είναι πλέον στην ομάδα που βρίσκεται πίσω πάντα στο σκορ, έστω και στη διαδικασία των πέναλτι. Και να δούμε κάτω τα δοκάρια. Είναι ο Ζόμερ, ο Ελβετός θερματοφύλακας, και πρώτος στη διαδικασία των πέναλτι για την Γαλλία είναι ο Πολ Πογκμπά. Ο διαιτητής λέει του Ζόμερ ότι δεν θα πρέπει να βγει από την γραμμή του. Πογκμπά με το δεξί θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι, θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνιά και αυτός. Ο Ελβετός θερματοφύλακας πέφτει δεξιά. 1-1 με τον Πογκμπά για τους Γάλλους. Ωραίες εκτελέσεις και ίδια. Ναι, το δεύτερο ιδιαίτερα του Πογκμπά πήγε και ψηλά στο γάμα, όπως βλέπουμε την εστία εμείς στα αριστερά, αυτό θα λέω, και όχι την πλευρά του τροματοφύλακα. Ο Πογκμπά λοιπόν έστειλε την μπάλα αριστερά, όπως εκτελεί. Δεξιά έπεσε ο Ζόμερ. Τώρα είναι με το νούμερο 22 που θα εκτελέσει το πέναλτι ο Φαμπιάν Σέρ της Newcastle. Εκτελεί η μπάλα δεξιά, αριστερά πηγαίνει ο Γιώρης. 2-1 για τους Ελβετούς με τον Φαμπιάν Σέρ. Και σε αυτή τη διαδικασία τώρα τον πέναλτι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι όταν φτάνουν δύο ομάδες εκεί, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι μία ομάδα το δικαιούται το περισσότερο από μία άλλη, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, είναι μια διαδικασία. Όπως και να το κάνεις, 3-3 το σκορ, φυλάει και το δακτυλίδι του Didier Deschamps. Ζιρού στο πέναλτι. Ζιρού για τους Γάλλους. Θα το εκτελέσει. Η μπάλα γκολ στη δεξιά γωνιά, το στέλνει ο Ζιρού. Οι τερματοφύλακες πηγαίνουν πάντα από την ανάποδη. Στα αριστερά πέφτει ο Ζόμερ. 2-2 με τον Ζιρού. Έλεγα ότι δεν μπορεί να πεις ότι κάποια ομάδα το δικαιούται περισσότερο. 3-3 τα γκολ, ένα χαμένο πέναλτι για την Ελβετία, ένα δοκάρι για τη Γαλλία. Άρα μπορεί μεν οι τελικές προσπάθειες να είναι περισσότερες για τη Γαλλία, διπλάσιες σε σχέση με αυτές της Ελβετίας, αλλά όπως και να το κάνεις. Μανουέλ Ακαντζή της Ντόρτμουντ, ο κεντρικός αμυντικός της Ελβετίας, στάθηκε καλά στο πέναλτι. Κάνει βηματάκι, στέλνει την μπάλα στα αριστερά. Το βηματάκι έκανε και τον Γιώρης να κοντοσταθεί. Δεν έπεσε. Το 3-2 για την Ελβετία με τον Ακαντζή. Όλα τα πέναλτι και τα 5 μέχρι τώρα έχουν βρει στόχο. Και θα πάμε να δούμε το 6ο πέναλτι. Τρίτο για τους Γάλλους, που θα το εκτελέσει ο Μάρκους Τουράμ. Ο νεαρός Γάλλος της Gladbach. Τουράμ παίρνει φόρα. Εκτελεί το πέναλτι. Έπεσε στη γωνιά, αυτή τη φορά στην αριστερή γωνιά.
ο τερματοφύλακας της Ελβετίας. Είναι το πρώτο πέναλτι που πέφτει τερματοφύλακας στη σωστή γωνιά, αλλά ήταν καλοχτυπημένο, πήγε στη γωνιά, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Ζόμερ. 3-3 από τον γιο του Λίλιαν Τραμπ. Ποιος πηγαίνει στη συνέχεια? Για να δούμε, ο Βάργκας είναι αυτός. Ο Βάργκας θα εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για τους Ελβετούς. Γαλλία-Ελβετία 3-3 στα γκολ, 3-3 και στα πέναλτι. Ρούμπεν Βάργκας εκτελεί, βρίσκει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Γαλλίας, ο Γιώρης. Την μπάλα όμως του παίρνει σε δύναμη, του παίρνει την μπάλα, του παίρνει τα χέρια μέσα όπως λέμε. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 4-3 για τους Ελβετούς με τον Βάργκας. Λέγε μας κατευθείαν με την κόλλη, γιατί έτσι πώς το πει, έγραψες το πιστεύω το πιάσε. Ναι. Είχες αγωνία, ναι. Έχει μια αγωνία. Λοιπόν, Ελβετία, Γαλλία, 4-3 στα πέναλτι. Και έχουμε το τέταρτο πέναλτι για τους Γάλλους. Σισοκό είναι αυτός. Πρέπει να είναι ο Σισοκό. Όχι. Είναι ο Κιμπεμπέ. Με το αριστερό. Κιμπεμπέ εκτελεί γκολ. Είναι το 4-4 για τους Γάλλους. 4-4 από τον Κιμπεμπέ. Καλοχτυπημένο στη δεξιά γωνιά. Πάνω ψηλά. Δεν είχε περιθώριο να διώξει. Και δυνατό κιόλας. Δεν είχε περιθώριο να αντιδράσει ο Ζόμερ που έπεσε πάντως προς την πορεία της μπάλας. Πάμε για το πέμπτο πέναλτι. Αυτός ο οποίος πήγαινε να το εκτελέσει για τους Ελβετούς είναι ο Ατμίρ Μεχμέντι. Αλλαγή και αυτός, πέρασε όταν έβαλε όλα τα όπλα μέσα ο Πέτκοβιτς. Μεχμέντι εκτελεί γκολ. Είναι το 5-4 για την Ελβετία. Μεχμέντι, η μπάλα δεξιά, ο Γιώρης αριστερά, ανακούφιση για τους Ελβετούς, όλο το βάρος τώρα στην γαλλική ομάδα. Με γκολ συνεχίζει, με χαμένο πέναλτι πηγαίνει σπίτι της. Θα το εκτελέσει ο Κιλιάν Κιλιάν Εμπαπέ. Εμπαπέ. 5-4 η Ελβετία. Εμπαπέ. Το αποκρούει ο τερματοφύλακας της Ελβετίας. Η Ελβετία είναι στην επόμενη φάση. Θα τσεκαριστεί το πέναλτι από το ΒΑΡ. Αν έχει βγει ο τερματοφύλακας, κανονικά λέει η εκτέλεση ότι έγινε ο διαιτητής αναμέτρησης και ο Εμπαπέ χάνει το πέναλτι. Αν θέλετε, ο Ζόμερ είναι αυτός ο οποίος το αποκρούει και στέλνει την Ελβετία στους 8 του Euro. Απίστευτη για εξέλιξη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Απίστευτη εξέλιξη. Οι Γάλλοι στο χορτάρι, οι Ελβετοί πανηγυρίζουν, περνούν στους 8. Πώς έρχονται τα πράγματα. Να χάνεις 3-1 στο 75, να το γυρίζεις το παιχνίδι, να στέκεσαι και τυχερός, γιατί οι αντίπαλοι είχαν και δοκάρι, να οδηγείς την διαδικασία στα πέναλτι και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Κίλιαν Εμπαπέ, να χάνει το τελευταίο πέναλτι για τους Γάλλους. Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές. Δεν τα κατάφερε. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του, τον Didier Deschamps. Η Γαλλία πέφτει θύμα έκπληξης. Γιατί σίγουρα είναι έκπληξη το να μείνει έξω η γαλλική ομάδα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Γαλλία, Ελβετία,
3-3 ο κανονικός αγώνας, 3-3 η παράταση, 5-4 στα πέναλτι, πρόκριση για την ελβετική ομάδα. Καβράνοβιτς το 1-0, ο Σέρ το 2-1, ο Ακατζή το 3-2, ο Βάργκας το 4-3 και ο Μεχμέντι το 5-4. Για τους Γάλλους σκόραρε ο Μποκμπά, ο Ζιρού, ο Τουράμ και ο Κιμπεμπέ. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα Ζόμερ, ο Εμπαπέ στο 5ο πέναλτι. Πρόκριση λοιπόν για τους Ελβετούς. Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, όπως άλλωστε και το προηγούμενο μάτς το οποίο είδαμε, το προηγούμενο παιχνίδι το οποίο μας πρόσφερε η Κροατία και η Ισπανία, με δάκρυα στα μάτια ο Ντεσάμ μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, αντιθέτως δάκρυα χαράς για τους Ελβετούς που συνεχίζουν. Σε μια τελική φάση Euro είναι γεγονός ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις, θα υπάρξουν και ομάδες που θα πέσουν, που είναι τα φαβορί και θα πέσουν βήμα αρνητικής έκπληξης, όπως για παράδειγμα αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Θα υπάρξουν και ομάδες ευχάριστες εκπλήξεις, όπως η Ελβετία, μια ομάδα η οποία τα πρώτα δύο παιχνίδια είχε πάει πάρα πολύ άσχημα, κατάφερε μόλις την τελευταία αγωνιστική, την τρίτη των ομίλων, με αυτή την νίκη επί της Τουρκίας να πάρει την πρόκριση για τους 16, και να πω στους 16 έρχεται ως outsider και καταφέρνει στα πέναλτι να πάρει την πρόκριση. Εξαιρετικό παιχνίδι, φανταστικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να θυμίσω.